Είμαστε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Ομοσπονδία πήρε απόφαση το προηγούμενο διάστημα να έχουμε σήμερα μία παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της ακροκτονίας, για την καταστροφή που έχουν πάθει οι μικρομεσαίοι αγρότες κυρίως από τη χαμηλή ποιότητα του ελαιολάδου και από την πτώση του ελαιοκάρπου από το πρόβλημα του δάκρου. Η καταστροφή σε πολλές περιοχές αγγίζει το 100%. Έχει ξεκινήσει από την αρχή της ελαιοκομικής περίοδου μέχρι τώρα που συνεχίζεται η ελαιοκομική περίοδος. Συνέχεια έχει πτώσει ο ελαιόκαρπος με αποτέλεσμα να μειώνεται πολύ το εισόδημά μας. Όπως λέει ο ποιητής, φταίει ο κακός μας ο καιρός. Θα έλεγα όμως περισσότερο ότι είναι ότι δεν έχει γίνει σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος του δάκου. Είναι αποκλειστικά για μας υπεύθυνη η περιφέρεια, γιατί αυτή έχει αναλάβει την ελαιοκτονία. Και το αποτέλεσμα είναι το γνωστό. Εμείς επιρρύπτουμε ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον και ρίχνει τις ευθύνες ότι κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζημιά που έχουν πάθει οι ελαιοπαραγωγοί της Πελοποννήσου. Τι δεν έχει κάνει σωστά η Περιφερειακή Αρχή? Δεν έχουν ξεκινήσει οι ψεκασμοί στον χρόνο που έπρεπε να ξεκινήσουν. Συμπτωματικά, πριν 2 χρόνια ακριβώς, είχαμε το ίδιο θέμα εδώ, ακριβώς την ίδια ημερομηνία, είχαμε το ίδιο θέμα εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ και πολλά, σε αυτό το διάστημα των 2 χρόνων, έχουμε κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα, το γνωρίζουμε πολύ καλά σαν παραγωγή. Άρα το γνώριζε η Περιφερειακή Αρχή, μας λέτε? Βεβαίως. Και ουσιαστικά μας είπε ότι φταίμε εμείς. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Ουσιαστικά μας παραπέμπουν στην επόμενη ζωή, έτσι όπως το λένε. Το πρόβλημα είναι ότι φέτος θα υπάρξουν και χτήματα που δεν θα πάνε οι αγρότες είτε να μαζέψουν λάδι για τα σπίτια τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έγινε από την ελληπίδα κτονία. Εμείς ήρθαμε σε συγκέντρωση σήμερα που είχαμε στην πλατεία Αγίου Βασίλη, στις 4 η ώρα το μεσημέρι, και από εκεί όλοι μαζί ήρθαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου γινόταν επερώτηση για την ελληπίδα κτονία. Εμείς στην απάντηση που πήραμε καταλάβαμε πολύ καλά ότι η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί κατά γράμμα τις αποφάσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής που ο στόχος της είναι το ξεκλείσμα του μικρού και μεσαίου αγρότη και φθηνοτρόφου. Εμείς τους καταγγέλνουμε και από εδώ, εμείς θα είμαστε στον δρόμο στο αγώνα μέχρι να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί στο 100% που έχουν πάθει στη ζημιά τους. Ζητάμε αυτή τη στιγμή και από την περιφέρεια, τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αλλά και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αποζημιωθούν τώρα άμεσα οι ελαιοπαραγωγοί για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Πρώτα πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις όμως. Κοιτάξτε να δείτε, οι εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν μέσα σε μία μέρα. Γιατί από μισό λεπτό, η παραγωγή που υπάρχει γνωρίζεται κάθε χρόνο σε κάποια περιοχή. Υπάρχουν τα αλληλοτριβεία που βλέπουμε τι τόνους ελαιόλαδου κάναμε φέτος, τι τόνους ελαιόλαδου που κάναμε πέρσι. Και η πρόβλεψη που υπάρχει. Άμεσα μπορούν αυτοί να δουν ποια είναι η ζημιά και να αποζημιώσουν τους αγρότες. Ζητάμε αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και εγγράφως θα κατατεθεί αυτό το αίτημα? Έχουμε κάνει τα αιτήματα, τα έχουμε δώσει. Υπήρχε και επερώτηση που δεν απάντησε τίποτα η Περιφέρεια. Σας είπα, η Περιφέρεια υλοποιεί την κοινή αγροτική πολιτική. Ο κύριος Στατούλης τι σας είπε πριν από λίγο επάνω? Ο κύριος Στατούλης. Μας είπε ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορεί να αποζημιώσει τους ελαιοπαραγωγούς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω. Άρα είναι αναρμόδιος, δήλωσε αναρμόδιος. Αναρμόδιος δήλωσε. Πριν από δύο χρόνια, η περιφέρεια Πελοποννήσου, όταν ήρθαμε εδώ, δεν ήταν ότι έκανε από μόνη της Περιφερειακό Συμβούλιο για την λακοκτονία. Αυτό ήταν από απέτηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων όταν πιέσαμε την περιφέρεια και κάτω από την καταγραφή των ίδιων των αγροτών πιέστηκε και έκανε περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό που μας είπανε πέρσι, μας είχαν φέρει καμία 25 γεωπόνους, γεωτεχνικούς κτλ. Και μας λέγανε ότι φταίει η τρύπα του όζοντος, ότι φταίει οι καιρικές συνθήκες, ότι φταίνε αυτά. Εμείς δεν διαφωνούμε ότι φταίνουν οι καιρικές συνθήκες για την εξάπλωση του δάκου. Ο δάκος είναι ένα παράσιτο, το οποίο ουσιαστικά δεν εξοντώνεται από μόνο του. Εξοντώνεται, όπως πέρσι, με τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και με την υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού. Όπως είχαμε πέρσι. Πέρσι δεν ήταν ότι έγινε καλή δακοκτονία ή ότι ήταν αποτελεσματική η διαδικασία της δακοκτονίας. Ήταν λόγω καιρικών συνθήκων. Φέτος, ενώ οι ίδιες οι διευθύνσεις γεωργίας, ήδη από το Φλεβάρι εμείς είχαμε βγει
σε όλες τις διευθύνσεις και είχαμε βάλει το τι θα γίνει με τη δακοκτονία. Είχαμε πάει σε όλες τις αντιπεριφερειάρχες των νομών και τον πέντε της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και βάλαμε το εξής ζήτημα. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Και λέει θα προχωρήσουμε. Και φτάσαμε σε σημείο. Περιοχές. Να ψεκάζονται το Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα και μάλιστα με μία τέτοια παραγωγή φέτος, η οποία λόγω των καιρικών συνθήκων ήταν και πρώιμη, χάθηκε η περιοχή. Γι' αυτό σας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι υπάρχουν περιοχές με 100%. Και το εξής τραγικό. Σε ποιους νόμους κατά βάση? Λακωνίας, σε κάποιους Λακωνίας, περιοχές δηλαδή της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, που εκεί έγινε ολοκληρωτική καταστροφή και στο Χανδρινού και διάφορες και στην Πύλο δηλαδή η Πηλίας και. Και στην Κοινουρία, στην Αρκαδία κτλ. Και στην Επίδαυρο, το εξής τραγικό, και στην Πελάνια, στην Επίδαυρο της Τσαργολίδας και στην. Ναι, Τσαργολίδας και στη Δημοτική Ένωτα Πελάνας του Δήμου Σπάρτης στο Καστόρι. Το εξής τραγικό ήταν ότι πέρασε ο Ζουρμπάς, έριξε τις ελιές κάτω και όταν πήγε ο ταμπορκητής στο ΕΛΓΑ, του λέει ότι αυτό δεν είναι από το Ζουρμπά, αυτό είναι από το Δάκο. Δηλαδή, εμείς ζητάμε να υπάρξει ενίος φορέας εξ ολοκλήρου με επευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα χρηματοδοτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, να καταργηθεί το χαράτσι το 2% που παρακρατείται από τους αγρότες σήμερα στο λάδι και στις ελιές των καλαμών και να ενταχθεί στον ΕΛΓΑ το ζήτημα της δακοκτονίας, του δάκου. Δηλαδή, η καταστροφή από το δάκο να εντάσσεται στον ΕΛΓΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εντάζεται και δεν αποζημιώνονται οι αγρότες. Αυτά ήρθαμε σήμερα να πούνε. Μας είπαν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καταλαβαίνουμε ποια πολιτική ουσιαστικά εξυπηρετεί και ο κύριος Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και να δούμε, ουσιαστικά δεσμεύτηκαν ότι μέχρι τις 15 ή το 20 του Γενάρη, κυρία Νικολάκου, που είναι αρμόδια την Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια, και ο κύριος Στατούλης, θα μας φωνάξουν οργανωμένα να βάλουμε κι εμείς, να τους πούμε το πώς θέλουμε να γίνει τη δακοκτονία.